Σήμερα έχουμε unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε κουτί. Ηρακλή, έχουμε unboxing σήμερα. Γεια, ευτύχησε εδώ. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ το κουτί. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Jump Out. Βασικά, το περιεχόμενο αυτού του κουτιού είναι προσφορά της Jump Out. Μικρή παρένθεση, αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε giveaway αυτό που θα ανοίξω, γιατί το χρειάζομαι αυτό. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί το χρειάζομαι και γιατί το χρειάζομαι ενώ έχω κάτι παρόμοιο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο! Γι' αυτό το βίντεο ευχαριστούμε Jump Out. Είναι το site το οποίο ψωνίζουμε ό,τι έχει να κάνει με εκδρομικό εξοπλισμό. Έχει τα πάντα για εκδρομές, ορειβασία, πεζοπορίες, σακίδια, παπούτσια, τα πάντα. Και έχει και ένα κομμάτι του site που βάζουν εξοπλισμό, έχουν εξοπλισμούς. Έχουν και κάποιες action κάμερες, κάποια συγκεκριμένα drone και τώρα βάζουν και gimbal! Τέλεια! Λοιπόν, αυτό είναι ναι gimbal. Σε προηγούμενο βίντεο σας έκανα λίγο spoil ότι θα κάνουμε ένα unboxing gimbal κινητού και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Μαχαιράκι και ανοίγουμε. Λογικά θα είναι κουτί μέσα στο κουτί. Μου ήρθε με courier πριν από λίγο και καλά μαντέψαμε, κουτί μέσα στο κουτί. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το Smooth Q. Είναι το gimbal κινητού της Zhiyun. Πιστεύω έτσι διαβάζεται, Zhiyun. Είναι κινέζικη εταιρεία η οποία έχει πει πάρα πολύ δυναμικά στο χώρο των gimbal. Έχω ένα gimbal αυτής της εταιρείας, το gimbal που χρησιμοποιώ για τη Sony RX, που μπορεί να πάρει πάνω και μια μικρή mirrorless κάμερα. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό, το έχω από το Σεπτέμβριο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είναι πάρα πολύ καλό gimbal. Γενικά έχω δοκιμάσει αρκετά και μ' αρέσει, ενώ είναι για πιο μεγάλη κάμερα, ότι ζυγίζεται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα σαν εταιρεία γενικότερα μ' αρέσει και σκέφτομαι να πάρω και το πιο μεγάλο για να μπορώ να βάλω πολύ άνετα και τη mirrorless με οποιοδήποτε φακό, που βασικά μπορώ να τη βάλω σε αυτό, αλλά με πιο μεγάλο gimbal θα είναι ακόμα πιο σίγουρα τα πράγματα και πιο ομαλές κινήσεις και λιγότερος κίνδυνος να χαλάσει το gimbal. Αυτό εδώ το gimbal είναι για κινητό. Επίσης μπορείς να βάλεις πάνω ακόμα και action cam αν το βάλεις στο κάθετο. Αυτό είναι λοιπόν το gimbal, πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Ωραίο κουτί, έχει και ζελατίνα απ' έξω. Δεν έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά specifications όταν αγοράζεις ένα gimbal. Όταν παίρνεις ένα gimbal, αυτό που σε ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα σαν χαρακτηριστικό είναι το τι μπορείς να βάλεις πάνω. Είναι ένα gimbal για κινητό, είναι ένα gimbal για action cam, είναι ένα gimbal για mirrorless, για μεγάλη φωτογραφική μηχανή. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό που ξεχωρίζει τα gimbal. Και αυτό έχει να κάνει και λίγο με το βάρος. Δηλαδή, αν πεις ότι μπορείς να βάλεις μια φωτογραφική μηχανή, μια μικρή φωτογραφική μηχανή ή μια mirrorless, μέχρι πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει. Αυτό εδώ είναι ένα gimbal που είναι για κινητό, ουσιαστικά είναι για κινητά, για smartphone. Επίσης εδώ μπορείς να βάλεις μέχρι και την action cam. Πάμε λίγο να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος από το jumpout.gr. Λοιπόν, να διαβάσουμε εδώ πέρα. Σταθεροποιητής εικόνας τριών αξώνων, Smooth Q gimbal. Ουσιαστικά gimbal σημαίνει σταθεροποιητής εικόνας. Είναι τριών αξώνων. Υπάρχουν και δύο αξώνων, τα πιο παλιά που δεν είναι τόσο καλά. Τριών αξώνων είναι πλέον όλα τα καλά gimbal. Από τη Zhiyun η εταιρεία, συμβατός με το σύνολο των smartphone, με κορυφαίο σύστημα σταθεροποίησης και εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Ωραία. Πάμε εδώ. Λειτουργίες χαρακτηριστικά. Δυνατότητα φόρτισης του κινητού σας μέσω εξόδου USB. Οκ, okay, φορτίζει με USB και με powerbank και με μπρίζα. Αλγόριθμος σταθεροποίησης 5ης γενιάς. Λέει ότι είναι πολύ καινούργια σταθεροποίηση και είναι πολύ καλή. Προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα σταθεροποίησης με αυξημένη ροπή στρέψης 8-40%. Άμεσος έλεγχος zoom της κάμερας απευθείας από το σταθεροποιητή. Okay, μέσα από το application έχεις το zoom. Έως και 12 ώρες αυτονομία. Η μπαταρία κρατάει 12 ώρες. Είναι εσωτερική μπαταρία, δεν αλλάζει, αλλά κρατάει 12 ώρες. Θερμοκρασία λειτουργίας από μείον 10 έως 45 βαθμούς. Διαχειρίσιμο βάρος προσαρτώμενης συσκευής 75 με 200 γραμμάρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το βάρος που μπορεί να σηκώσει
Είτε βάλεις μια action cam, είτε βάλεις το smartphone. Αν έχεις ένα smartphone που είναι πιο βαρύ από 200 γραμμάρια ή πιο ελαφρύ από 75, θα έχει πρόβλημα στο να το σηκώσει και να λειτουργεί σωστά. Συμβατά κινητά, έχει εδώ διάφορα. Λέει εδώ όλα τα iPhone, Google Pixel, δεν ξέρω, Samsung Galaxy, Nokia, blablabla. Okay, τα περισσότερα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Α, και λέει GoPro Hero 3-4-5 με επιπλέον adapter. Α, και νομίζω ότι μπαίνει και έτσι. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο. Το μπρακέτο στήριξης υποστηρίζει κινητά με πλάτος 58x85 χιλιοστά. Ορίστε, αν θέλετε να το πάρετε, τσεκάρετε λίγο το κινητό σας. Μην είναι κανένα τεράστιο ή κανένα πολύ μικρό και δεν μπαίνει. Ζούμε από το χειριστήριο. Και τώρα εδώ πέρα λέει ξανά λίγο τις λειτουργίες. Χρόνος φόρτισης 2,5 ώρες. Σε 2,5 ώρες φορτίζει και μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για 12 ώρες. Καλή φάση. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάμε πίσω. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Σε λατίνα. Οπ. Λοιπόν, αυτό εδώ να πούμε ότι είναι κάτι που χρειάζομαι. Γιατί είχα το Osmo. Έχω το Osmo Mobile, αλλά γενικά με έχει δυσαρεστήσει σε κάποια πράγματα. Πρώτον, γενικά όλη η διαδικασία να συνδέσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις να γράφεις και αυτό παίρνει λίγη ώρα. Πρώτον. Δεύτερον. Οι μπαταρίες του Osmo έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο σε μένα, γενικότερα υπάρχει ένα θέμα. Από ένα σημείο μετά δεν κάνουν καλή επαφή, πρέπει να τις πιέσει. Με έχουν μπερδέψει και με έχουν δυσκολέψει αρκετά. Έχω αρκετές μπαταρίες, έχω κάποιες που τις έχω βγάλει στην άκρη, δεν δουλεύουν και ώρες με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Και το γεγονός ότι γενικά η μπαταρία του Osmo δεν κρατάει πολύ. Αυτό εδώ. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό που σε νοιάζει όταν ψάχνεις ένα gimbal είναι πόση ώρα κρατάει η μπαταρία του. Αυτό λέει ότι έχει καμιά δεκαριά ώρες αυτονομία με ένα φόρτισμα που άνετα σου βγάζει μία μέρα, ό,τι και αν κάνεις αυτή τη μέρα. Λοιπόν, το κουτί βγαίνει από εδώ. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Ω, θικούλα! Έχει και θήκη. Καλό αυτό. Το Osmo Mobile έρχεται με μαλακιά θήκη. Αυτό έρχεται με σκληρή θήκη, σαν το κανονικό Osmo, που προστατεύει τον gimbal πολύ περισσότερο. Γενικά τα gimbal είναι αρκετά ευαίσθητα πράγματα, πρέπει να τα προσέχεις. Πρώτον, αν ανοίξουν και δεν λειτουργούν κανονικά και πιέζονται κάπου, μπορεί να καούν τα μοτέρ του. Αλλά επίσης πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ πώς το πακετάρεις και πού το βάζεις κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχει μέσα στο κουτί. Έχει οδηγίες, οι οποίες είναι στα αγγλικά. Έχει ένα πλουρί για να μπορείς να βάλεις το gimbal από εδώ και από εδώ τον νόμο. Καλώδιο, ένα απλό USB καλώδιο, το οποίο είναι για να φορτίζει λογικά για να κάνεις update κτλ. Λογικά για να φορτίζει, γιατί είναι εσωτερική η μπαταρία από ό,τι ξέρω. Αφήνουμε το κουτί στο πλάι. Αυτά δεν πολύ χρειάζονται. Μπορεί να ρίξουμε μια ματιά στις οδηγίες. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το gimbal μας. Σταθεροποιητής τριών αξώνων. Μηχανικός σταθεροποιητής που προσφέρει σταθερά πλάνα. Είναι μία από τις τεχνολογίες που έχω λατρέψει τα τελευταία χρόνια. Είναι μία από τις πιο επαναστατικές τεχνολογίες μετά τα drone. Μαζί με τα drone νομίζω είναι τα δύο πράγματα που άλλαξαν το τρόπο κινηματογράφησης σε παγκόσμιο επίπεδο και έδωσαν δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς σαν εμένα και εσάς εκεί πέρα, με πολύ χαμηλό κόστος συγκριτικά με παλαιότερα, να μπορείτε να έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κινηματογραφικές λήψεις. Να είμαστε. Έχοντας εμπειρία από το Osmo, μπορώ να πω ότι μοιάζει με το Osmo αρκετά. Έχει πολύ ωραία αίσθηση, το κρατάς ωραία. Από εδώ φορτίζει. Από κάτω στο Osmo ανοίγει και μπαίνει η μπαταρία, εδώ δεν μπαίνει η μπαταρία, είναι εσωτερική μπαταρία, μόνιμη μέσα. Αλλά όπως είπαμε κρατάει αρκετές ώρες, καμιά δεκαριά ώρες, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Να πούμε ότι αυτό εδώ το gimbal έχει λιγότερο από το μισό κόστος από το DJI Osmo. Επίσης, μπορείς να το βρεις αρκετά φθηνά καθένα από το εξωτερικό, αλλά αν το πάρεις από το Jump Out, που είναι στην Ελλάδα, θα σου στείλουν σε μία μέρα. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι έχεις και το θέμα της εγγύησης. Μπορεί να σου το γυρίσεις και να σου δώσουν κάποιο άλλο αν έχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Και επίσης δεν έχει και τα μεταφορικά.
φαίνεται για το κόστος του gimbal είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Δηλαδή αυτά τα 10-20 ευρώ που θα δώσεις παραπάνω από το να το πάρεις ας πούμε από ένα κινέζικο site και να σου έρθει σε 1-1,5 μήνα, δεν αξίζει να θες να τα γλιτώσεις. Καλύτερα να τα δώσεις και να σου έρθει αμέσως και να... αν πάθει κάτι να μπορείς να το γυρίσεις και αμέσως. Πάμε τώρα να το δούμε. Εδώ έχει joystick που κατευθύνει στη φορά του κινητού, δηλαδή είσαι ακίνητος και μπορείς να το κάνεις να κάνει ένα ωραίο γλυκό παν, να γυρνάει. Επίσης έχει το mode που μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες, έχει εδώ το rec για να βάλεις να γράφει και εδώ έχει και ένα double tap που είναι για το zoom. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Λογικά, τι λογικά, σίγουρα, βάζεις κάποια εφαρμογή στο κινητό, την οποία συνδέεσαι με bluetooth με τη συσκευή ή με wifi, λογικά με bluetooth, και μετά από εδώ ελέγχεις το κινητό. Δηλαδή για να βγάλεις βίντεο δεν χρειάζεται να πατάς πάνω στο κινητό, πατάς από εδώ το rec. Πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Και έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και με ένα χέρι αυτό, χρειάζεται να βάλεις το άλλο χέρι. Ωραία, πριν βάλουμε το κινητό να κάνουμε μια μικρή δοκιμή, να δοκιμάσουμε αν μπαίνει πάνω η GoPro. Γιατί αν μπαίνει η GoPro σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις ένα gimbal και να το έχεις και για action cam. Λοιπόν, παίρνεις αυτό και ουσιαστικά από ό,τι βλέπετε στο έτσι το άνοιξα. Τα gimbal δεν πρέπει να τα ανοίγουμε αν δεν έχουν πάνω βάρος, αν δεν έχουν ήδη το κινητό ή κάποια κάμερα. Λοιπόν, στο κάθετο νομίζω δουλεύει. Ξέρω να τη βάλω ανάποδα ή έτσι. Ας το κάνουμε μια δοκιμή. Βασικά έχω μια μικρή εντύπωση. Κάπως πρέπει να το γυρίσω αυτό. Πρέπει να έχει κάποια ρύθμιση για να γίνεται κάθετο. Με αυτή τη βίδα γυρνά στο οριζόντιο αυτό εδώ. Τώρα που το γύρισα στο οριζόντιο μπορώ να βάλω πάνω την GoPro. Ναι, εντάξει, τώρα μπήκε ανάποδα, αλλά μπήκε σωστά, είναι ok. Νάτι λοιπόν, η GoPro πάνω στο gimbal, τελεία. Με ένα gimbal έχεις και για την GoPro gimbal και για το κινητό. Wow, καλή φάση. Πολύ καλή φάση. Το μόνο κακό είναι ότι δεν βλέπεις την οθόνη από πίσω. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι, παίρνεις αυτό για το κινητό και είναι σαν να έχεις δωρεάν gimbal για την κάμερά σου, την action cam. Καλή φάση. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό. Πάντα να το κλείνουμε πριν βγάλουμε την κάμερα ή πριν βάλουμε κάτι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν χρησιμοποιείτε gimbal. Ξεβιδώνω ξανά εδώ τη βίδα να το γυρίσω στο οριζόντιο που ήταν και πριν. Έτσι. Για να βάλουμε το gimbal να το χρησιμοποιήσουμε στην κανονική του χρήση. Όπως βλέπω εδώ πέρα, να το έχω κλείσει αναβοσβήνει, σημαίνει ότι είναι στο standby. Λογικά έχει κάποιο standby και κάποιο που κλείνει τελείως. Το standby, αν έχει συνδεθεί με το κινητό και κάνει standby, δεν θα χαθεί η σύνδεση. Ενώ αν το κλείσει τελείως, χάνεται η σύνδεση και επίσης μετά κάνει πιο πολύ ώρα να ανοίξει και να συνδεθεί. Λοιπόν, βάζουμε το κινητό έτσι ώστε οι κάμερες να είναι από αυτή τη μεριά. Πολύ σημαντικό αυτό. Να μην το βάλετε ανάποδα δηλαδή. Βλέπω ότι όταν το αφήνω, γέρνει. Πρέπει να το ζυγίσω. Το ακουμπάω κάτω και εδώ έχει μια άλλη βίδα. Την ξεβιδώνω. Είναι ένας βραχίωνας που το πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Κοιτάξτε έτσι. Βγαίνει έξω, βλέπετε. Άρα αυτό πρέπει να το φέρω μέχρι το σημείο που θα είναι σταθερό, που θα είναι οριζόντιο, θα μείνει ακίνητο. Ωραία. Ζυγίστηκε. Το βιδώνω εδώ. Λογικά αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε φορά που βάζεις το κινητό, αλλά συνήθως δεν χρειάζεται. Θα βλέπεις ότι με το που βάζεις το κινητό σου, επειδή το έχεις ήδη κάνει, θα ζυγίζεται. Εκτός αν έχει ξεβιδωθεί αυτό και έχει κουνηθεί. Και αν βάλεις άλλο κινητό. Ωραία, ανοίγουμε το κινητό. Ανοίγουμε το gimbal. Το έχω βάλει ανάποδα. Βλέπω ότι το ανοίγω, αρχίζει και μου θέλει να μου γυρίσει ανάποδα. Σημαίνει ότι το έχω βάλει ανάποδα. Περιμένετε. Είναι καμία βλακία. Αυτό δεν θέλει βίδωμα. Είναι ο γάτζος, τελείωσε. Έτσι πρέπει να είναι, λογικά. Ωραία, ανάψαμε. Άναψε.
Αυτό είναι. Ζυγίστηκε τέλεια και πλέον κρατάει σταθερά το κινητό. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα δεν λειτουργούν, πρέπει να συνδέσω την εφαρμογή. Αλλά το joystick λειτουργεί μια χαρά. Κοιτάξτε πάνω, κάτω. Δεξιά αριστερά, τι έγινε. Μάλλον το mode είναι κλειδωμένο, ναι. Πρέπει να πατήσει μια φορά το mode για να ξεκλειδώσει. Και το πατάς τρεις φορές και γυρνάει, κάνει selfie. Αν θες να τραβάς μπροστά και ξαφνικά να γυρίσεις εσένα. Εντάξει. Καλό αυτό, αλλά εσύ ποτέ δεν θα χρειάζεσαι με τη selfie κάμερα και θες να γυρίσεις την άλλη κάμερα. Λογικά με την εφαρμογή αλλάζει και κάμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι. Είδατε πόσο γρήγορο και εύκολο ήταν να βάλω πάνω το κινητό και να ζυγίσω το gimbal. Να πούμε ότι έχει διάφορα modes, δηλαδή βλέπετε αυτό το mode πάει δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Έχει όλους τους άξονες ελεύθερους. Αν πατήσω μια φορά, λογικά θα κλειδώσει τον ένα άξονα. Κλειδώνει τον άξονα τον οριζόντιο. Βλέπετε, όσο και να το κουνάω, μένει εκεί πέρα που είναι. Και με το άλλο, ενώ μπορώ να το φέρω. Και με το άλλο, τώρα δεν πηγαίνει ούτε δεξιά-αριστερά. Είναι όλο κλειδωμένο. Και το πατάω μία και ξεκλειδώνει. Τώρα όμως είναι κλειδωμένο. Κοιτάει μπροστά. Μου επιτρέπει να το γυρίσω. Τέλος πάντων, έχει διάφορες λειτουργίες για να κάνεις τη δουλειά σου, το μαθαίνεις και μετά τραβάς βίντεο. Αρκετά με το unboxing, αρκετά με το σετάρισμα, αυτό που έχει σημασία είναι να βγούμε εκεί έξω και να το δοκιμάσουμε. Πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι με το καινούριο gimbal, το, πώς το είπαμε, Zhiyun, με το κινητό μας, το καινούριο επίσης κινητό μας, το Huawei P10. Πάμε να δοκιμάσουμε το καινούριο mobile vlogging setup. Πάμε τώρα στο κέντρο. Στο κέντρο δεν θα πάρω μεγάλη κάμερα, θα γράψω μόνο με αυτό. Είμαστε στο κέντρο, περπατάμε Τσιμισκή. Γράφουμε με την καλή την προσινή κάμερα του κινητού. Κάνουμε παν, πάνω. Κάτω. Πώς σας φαίνεται η σταθεροποίηση? Και σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε τη σταθεροποίηση από το gimbal, έχουμε για τη σταθεροποίηση από το οπτικό σταθεροποιητή της κάμερας του κινητού. Και έχοντας zoom, έχουμε και μία ακόμα οπτική, περιμένω να το βάλω στο 2x. Και να περπατήσουμε λίγο. Λοιπόν, πρέπει να κάνω λίγο πιο ομαλές και ήρεμες κινήσεις για να είναι λίγο πιο κινηματογραφικό το αποτέλεσμα. Πάμε λίγο σαν Αριστοτέλη. Μια όμορφη ελαφριά κίνηση. Χορηγός επεισοδίου, η Τράπεζα της Ελλάδος. Ορίστε, τώρα το έχω βάλει να γράφει με την προστινή κάμερα. Και φοβάμαι λίγο ότι φυσάει και μπορεί να το ρίξει. Αλλά θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, επέστρεψα πίσω, πολύ καλές οι πρώτες εντυπώσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ η αισθητική του gimbal και το αποτέλεσμα. Βάζω τώρα και την εφαρμογή, θα μπορούσα να την είχα βάλει από πριν για
να τη δοκιμάσουμε κιόλας. Είναι πανεύκολο, την έβαλα το όνομα του Gimbal και μου την έβγαλε, εγκατάσταση. Αλλά γενικότερα, okay, θα είναι μια εφαρμογή με την οποία την ξεκινάς, συνδέεσαι με το κινητό και μετά μπορείς όταν πατάς το κουμπί το κόκκινο να ξεκινάει να γράφει, χειρίζεσαι το zoom και με αυτόν τον τρόπο μπορείς με το ένα χέρι να χειρίζεσαι το gimbal και το κινητό μαζί. Το αρνητικό σε αυτό είναι όταν το βάζεις θέλεις λίγη ώρα για να συνδεθείς και δεν το βάζεις απλώς και γράφεις, πρέπει να μπεις να συνδεθείς με το τέτοιο, σίγουρα θα θέλει κανένα λεπτό για να είσαι έτοιμος να γράψεις. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν βιάζεσαι τόσο πολύ, μπαίνεις στην εφαρμογή της κάμερας του κινητού, πατάς REC και με αναμένα τον gimbal πηγαίνεις, προχωράς και κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η εφαρμογή εγκαταστάθηκε, να το δω. Α, και συνδέεται και έχει διάφορα ωραία πράγματα. Σου δείχνει πόσο μπαταρία έχει, σου δείχνει το calibration, είναι καλό αν θες να το ισορροπήσεις, updates κτλ, settings εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση. Να πω ότι γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το συγκεκριμένο προϊόν. Να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Αν και έχω μια εμπειρία με τα gimbal, μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να βάλει το κινητό του και να ξεκινήσει να δουλεύει. Το ζυγίζει λίγο στην αρχή, αλλά από εκεί και πέρα είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία. Αν θες μετά βάζεις και την εφαρμογή για να μπορείς να συνδέσεις και να χρησιμοποιείς τα κουμπιά που έχει πάνω στο gimbal και να χειρίζεσαι το κινητό σου. Ή απλώς βάζεις το κινητό, αν βιάζεσαι κυρίως και δεν θέλεις να χάσεις αυτήν την ώρα, βάζεις, πατάς REC και πηγαίνεις. Επίσης, το θέμα της μπαταρίας που είναι εσωτερική, από τη μια μεριά φαίνεται σαν αρνητικό, ότι ας πούμε δεν μπορείς να αλλάξεις μπαταρίες και δεν μπορείς να έχεις πολλές κτλ. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι κρατάει 10-12 ώρες σημαίνει ότι δεν θα χρειαστείς μέσα σε μια μέρα να το φορτίσεις. Και αν χρειαστείς, το βάζεις ένα power bank και το φορτίζεις. Αυτά για την ώρα. Λοιπόν, θα βάλω από κάτω το link για να τσεκάρετε το gimbal. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το jumpout.gr που μας έστειλε αυτό το προϊόν για να το δοκιμάσουμε και να το χρησιμοποιούμε σε video vlog και σε γυρίσματα στο κανάλι μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω, παρατηρήσεις, σχόλια, αν έχετε εσείς αυτό το gimbal εδώ καιρό, τη δική σας εμπειρία. Αν θέλετε να το πάρετε, γράψτε κάποια σκέψη. Αν σας φάνηκε ενδιαφέρον σαν βίντεο, φυσικά πατήστε ένα μεγάλο like και κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά! Γεια!